Φίλες και φίλοι, αν παρακολουθείτε την εκπομπή από την αρχή, ακούστηκαν πολύ σοβαρές καταγγελίες και από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Παύλο Πολάκη, και από τον αντιπρόεδρο. Ο οποίος δεν κάθισε όμως να ακούσει να σας απαντήσουμε. Και από τον αντιπρόεδρο. Με συγχωρείτε. Αυτό θέλω να το πω. Και με συγχωρείτε, αυτό ως δημοσιογράφος να το ψέξεις. Πήρε τηλέφωνο. Κάντε εσείς τις τοποθετήσεις, αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου όπως νομίζω εγώ σωστά. Κάντε εσείς τη δουλειά σας. Εγώ κάνω σε εσάς την παρατήρηση. Παρακαλώ. Με εξύβρισε. Εγώ δεν άκουσα να σας βρίζει. Είπατε θα περιμένετε και η Γιουλιάκη θα απαντήσετε μετά εσείς. Και μόλις πήρα το λόγο, έκλεισε το τηλέφωνο και εξαφανίστηκε. Αυτό είναι αλήθεια. Έκλεισε το τηλέφωνο. Τι μπορώ να κάνω εγώ να του πω μείνε στο τηλέφωνο με το ζόρι. Είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι που έχουν και χαρτιά και στοιχεία. Οι αξιοπρεπείς άνθρωποι κάθονται και ακούν την απάντηση στις κατηγορίες τις οποίες κάνουν. Το ότι παρενέβη δεν είναι θετικό βήμα να δώσει και τις δικές του εκτιμήσεις και πληροφορίες. Δεν κάνει μονόλογο. Δεν παρενέβη για να κάνει διάλογο. Με συγχωρείτε. Κάντε την κριτική σας. Εγώ εδώ είμαι, αν θέλω να ξαναπάρει. Κάντε την κριτική σας. Κάντε την κριτική σας. Και να απαντήσω, θα πω εγώ για τη συμμετοχή των ασθενών και τη μία έκδοση δελτίου τιμών το 2015. Ακούστηκαν πολύ σοβαρές καταγγελίες, φίλες και φίλοι, και εκτοξεύτηκαν. Θα σας πω και το Λουσέντη, γιατί μου στέλνουν ακριβώς την μισό λεπτάκι. Και επειδή έχουμε και άλλη παρέμβαση, σοβαρή παρέμβαση, είναι ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώην Υπουργός Υγείας, σημερινός βουλευτής Πασόκ Δημοκρατική Συμπαράταξη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Αδωνή. Καλημέρα, Ανδρέα. Μία μόνο παρατήρηση. Μου μετεφέρθη ένα πλαίσιο, ας πούμε, συζήτησης και μου δίνει την ευκαιρία να πω για μία ενέργεια που κάναμε σήμερα ως Δημοκρατική Συμπαράταξη. Καταγράψαμε την πορεία του φαρμάκου από το 2000 έως το 2016 με τα στοιχεία που έχουν συμπληθεί από διάφορους φορείς και που είναι δεδομένα και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρόνια τώρα. Και βάσει αυτής της πορείας προκύψαν ορισμένα συμπεράσματα. Θα σας πω δύο και θα σας χαιρετήσω να μην σας διακόπτω τη συζήτηση. Παρακαλώ. Πρώτο είναι ότι από το 2010 και μετά και έως το 2014 η φαρμακευτική δαπάνη έχει μία καθοδική πορεία. Καθοδική είπατε. Βέβαια, καθοδική. Καθοδική, μάλιστα. Που αφορά όλες τις εταιρείες και την Οβάρτης για την οποία έχει γίνει λόγος, αλλά και άλλες, όλες, μια καθοδική πορεία που τελικά ωφελημένος ήταν ο ελληνικός λαός, γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία από 5 δισεκατομμύρια, παρακαλώ, να ακούμε τα νούμερα, 5 δισεκατομμύρια 108 εκατομμύρια, όταν παρέδωσα εγώ και στη λήξη εκείνη του έτους επί Λικουρέτσου και Σαλμά παραδόθηκε από 5.108 2.880 και όταν παρέδωσε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης παραδώσανε στα 2 δις. Άρα είχαμε μια καθολική πορεία με μια επίμονη προσπάθεια που άγγιξε τα 3,1 δις. Όταν ανέλαβαν οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό αφορούσε όλες τις εταιρείες, έτσι, κάναμε έναν αγώνα. Τον υποστήκαμε, μας ξεφτυλίσανε, μας προφυλακίσανε, μας βρίζανε, μας καταγγείλανε, μας πήγανε στα δικαστήρια και τα κερδίσαμε όλα τα δικαστήρια και φτάσαμε στο σωτήριο έτος 2015. Το 2015, για λόγους που εγώ δεν ξέρω, άκουσα ότι σας δώσανε εκεί μια εξήγηση. Ότι είχαν, λέει, τη διαπραγμάτευση. Μα και εμείς είχαμε διαπραγματεύσεις όταν τα κάναμε αυτά και σκληρές και επώδυνες και με προσωπικό κόστος. Και έτσι εκείνη, λοιπόν, το 2015, ενώ η ΣΥΡΙΖΑ, την τιμολόγηση που υποχρέωνε ο νόμος Γεωργιάδη να κάνουν 2 φορές το χρόνο, μία το πρώτο εξάμηνο και μία το δεύτερο, ή όπως αλλιώς διαρρύθμιζαν το χρόνο, την μετέτρεψαν σε μία στις 14 Δεκάτου. Δηλαδή που τέλειωνε το έτος. Άρα πάει το 15. Όλο υπέρ των πολυεθνικών. Δεν έκαναν ό,τι ο νόμος τους υποχρέωνε. Για διάφορους λόγους. Θα τους εξηγήσουν στα δικαστήρια τους λόγους αυτούς. Και δεύτερον, αυτό δεν έχει να κάνει με το δημόσιο, αλλά έχει να κάνει με το πολίτη που σας ακούει. Το έτος εκείνο και το 2016 αυξήθηκε η φαρμακευτική δαπάνη, αλλά επειδή είχα κάνει εγώ το λεγόμενο clawback, δηλαδή είχαμε ένα κλειστό προϋπολογισμό, τόσα πλήρωνε το κράτος παραπάνω και αν ξόδευε το ασφαλιστικό σύστημα, δεν τα κάλυπτε το δημόσιο, τα κάλυπταν οι εταιρείες μόνες τους. Βάσει αυτού, λοιπόν, παρότι αυξήθηκε η δαπάνη το 2015 και το 2016, δεν πλήρωσε το κράτος, αλλά αυξήθηκε η ιδιωτική συμμετοχή. Αυτό είναι κακή διοίκηση και τους αφορά. Το θέμα αυτό όμως του 2015, το ότι δεν έγινε τιμολόγηση 2 φορές, που τιμολόγηση σημαίνει κατά βάση υποτιμολόγηση, να χαμηλώνω τις τιμές.
θα πρέπει να το εξηγήσουν και να πούνε ποιες είναι οι ευθύνες τους. Αυτά εγώ δεν τα λέω στην εκπομπή σας. Στην εκπομπή σας τα λέμε, ακούγονται, θα πει όλα στο άλλα, θα πείτε στη γίνα που νομίζετε, όπου η τηλεθεατής δεν θα βγάλει άκρη. Εμείς κάναμε αναφορά στην αρμόδια εισαγγελέα διαφθοράς σήμερα. Με 9 σελίδες αναφορά και 71 σελίδες στοιχεία. Συγχαρητήρια πρέπει να σας δώσω γι' αυτό. Και το κάναμε γιατί δεν είναι τώρα εδώ πέρα ώρα να πετάς λάσπη και να λασπώνεις μία τον ένα, μία τον άλλο. Κύριε Υπουργέ, να καταλάβουμε κάτι. Να καταλάβουμε ό,τι κάτι. Ό,τι θέλετε, κύριε Υπουργέ. Στην αναφορά εγώ που αυτά είχα να σας πω, κάτι άλλο δεν έχω να σας πω και σας ακούω. Στην αναφορά, ένα πράγμα θα σας ρωτήσω μόνο. Για να το καταλάβουμε όλοι δεν καλά. Κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Τι καταγγέλλετε, το διατάφτα της αναφοράς που καταθέσατε σήμερα στον εισαγγελέα, ποιο είναι το διατάφτα. Τι λέτε δηλαδή. Κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ, το Υπουργείο Υγείας, το σημερινό, τι λέτε. Να διατυπωθεί, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Μάλιστα. Ο εισαγγελέας θα το κάνει αυτό. Εγώ διατύπωσα 2 διαπιστώσεις με στοιχεία 70 σελίδων. Πρώτον, ότι το 2015 έγινε μία τιμολόγηση, δηλαδή υποτιμολόγηση, 14 Δεκεμβρίου, όταν τέλειωνε ο χρόνος, ενώ ο νόμος Γεωργιάδη επέβαλε 2 το χρόνο, 2 το χρόνο, μάλιστα, κάνανε μία στο τέλος του έτους, δηλαδή καμία. Ναι, ναι. Και το έτος αυτό δωρήθηκε στις πολυεθνικές. Και το δεύτερον, επειδή λένε πολλά στη Βουλή και κάνουν τον έξυπνο και λένε και βάζουν και τον Πρωθυπουργό να τα πει και λέει και αυτός και λέει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λένε διάφορα, το 2015-2016 το προσθέσαμε με πίνακες. Αυξήθηκε η φαρμακευτική δαπάνη, αλλά δεν την πληρώνει το κράτος, γιατί έχουν το δικό μου νόμο που λέει ότι το κράτος πληρώνει μέχρι 2 δις και μετά σταματάει. Και την πληρώνει. Το επιβαρύνει όλο ο πολίτης δηλαδή. Ο ασφαλισμένος, ναι, που αυξάνεται η ιδιωτική συμμετοχή. Αυτό είναι κακή πολιτική. Κακή πολιτική εκτιμάται πολιτικά από τον πολίτη. Το άλλο όμως, το 2015 να μην κάνουν τιμολόγηση, κάνανε μία τον Ιούλιο για την προσαρμογή με το ΦΠΑ, δεν κάνανε αυτό που ο νόμος τους επιβάλλει, να κρίνουν με τις 3 φθηνότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αλλάξανε τίποτα από την νομοθεσία, δεν κάνανε την τιμολόγηση και δωρήσανε ένα χρόνο στις πολυεθνικές εταιρείες. Το 2016 λοιπόν, έγινε, το 16 έγινε κάτι. Το 16 έγινε κανονικά, ναι. Έγινε κανονικά το 16. Άρα το επίμαχο, κανονικά, το επίμαχρο χρονικό διάστημα είναι το 2015. Το σύνολο του έτους από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου του 2015. Αυτό είναι το επίμαχο. Κατά τη γνώμη σας, επειδή... Ο κόσμος που σας ακούει και αυτό εγώ μπορώ ως νομικός να το αξιολογήσω. Δεν έχει καμία σημασία. Θα το αξιολογήσει η αρμόδια εισαγγελέα διαφθοράς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Γεια. Καλό σας βράδυ, κύριε Λοβέρτε. Παρακαλώ. Για το σέντης, μόνο από τις τιμές, γιατί δεν μπορώ να το υπολογίσω. Αυτό που είπε ο κύριος Πολάκης, από τα 505 που πήγε στα 770. Είπε ο κύριος Πολάκης ότι το πλουσέντης έπρεπε να κάνει 505. Τον ακούσατε. Μάλιστα, ναι, τον ακούσατε. Ναι. Σήμερα, επί ΣΥΡΙΖΑ, με 2 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, πουλείται 745. Ναι. Ερώτηση. Εγώ το παρέλαβα. Και για σας είπε ότι πήγε στα 769. Λάθος, όλα λάθος είναι. Εγώ το παρέλαβα στα 939. Και του το παρέδωσα, στον Βορύδη δηλαδή, τον επόμενο από μένα, ναι, 839. Λέει, το κατέβασα 100 ευρώ. Ναι. Ο κύριος Πολάκης σήμερα, όπου βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι πρέπει να κάνει 505, το πουλάει 745. Μάλιστα. Ερώτηση, κύριε Πολάκη, αν μπορείτε να ξαναβγείτε λίγο στην τηλεόραση, γιατί τώρα μπλέκω ακόμη πιο πολύ το πράγμα. Εάν υποτεθεί, είπατε ότι ο Γεωργιάδης έκανε δώρο 10 εκατομμύρια, έτσι δεν είπε. 10 εκατομμύρια ο Γεωργιάδης θα είναι ένα χρόνο υπουργός. Τώρα που το πουλάτε εσείς 2 χρόνια 745. Έχετε κάνει, λέει, δώρο ή του ΣΥΡΙΖΑ 20 εκατομμύρια. Καλά το υπολογίζω, κύριε Λιάτσε. Συνεχίστε. Όχι, έχω δίκιο. Συνεχίστε τη συλλογιστική σας. Όχι, εσείς που είστε εδώ. Για να καταλάβω. Θα... Μα δεν έχει σημασία όχι, τι θα σας πω εγώ. Ο κόσμος. Τα συ... εγώ, ο κόσμος θα καταλάβει. Εγώ τα μηνύματα και βλέπω. Δεν μπορώ να δω δελτίο τύπων στην τηλεόραση. Αλλά μου τα μηνύματα και το βλέπω. Το Λουσέντης που ανέφερε. Το παρέλαβα εγώ στο δελτίο τιμών που είχε βγει πριν γίνω εγώ υπουργός. 939 ευρώ. Το κατέβασα 100 ευρώ, το οποίο 839. Ναι. Περάσανε από τότε 3 χρόνια που έχω φύγει εγώ υπουργός, γίνονται τα νέα δελτία τιμών, πέφτουν οι τιμές, σήμερα είναι 745. Ωραία. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι σε αυτή την τιμή είναι από μια πονηρή δική μου υπουργική απόφαση, έτσι δεν είπε, τον ακούσατε, και ότι έπρεπε να κάνει 505. Το είπε ή όχι. Έτσι, το είπε. Το είπε. Βέβαια, άρα είπε. Ρωτάω εγώ τώρα τον κύριο Πολάκη. Ρε παιδί μου. Εάν ο διεφθαρμένος ο κακός ο Γεωργιάδης είχε βγάλει πονηρή απόφαση και ένα φάρμακο που κάνει κανονικά 505, το άφησαν να πωλείται, λάθος προς το νούμερο, 839. Εσείς οι καλοί, οι Σιριζέοι, οι άσπηλοι, οι αμόλυντοι, που είστε 2 χρόνια υπουργοί τώρα, λέει το διπλάσιο από τον Γεωργιάδη,
δεν έπρεπε να έχετε πάει το Λουσέν στα 505. Ναι ή όχι. Μάλιστα. Αυτά τα κουβεντιάστε 6 Μαρτίου είναι το ραντεβού στο κοινοβούλιο. Το λέω για να καταλάβει αυτά, ο κόσμος για σε τι μεγέθους λασπολόγο έχω πέσει. Βγήκε στην τηλεόραση να κατηγορήσει ένα πρώην συνάδελφό του υπουργό, δεν ήξερε τις τιμές, πέταξε ένα φάρμακο από το μυαλό του. Οι χρήστες του φαρμάκου Λουσέντης ξέρουν πώς το πληρώνουν. Εγώ έχω βγάλει 7,45 από το Survivor. 7,45 είναι το επίσημο δελτίο τιμών που ισχύει του ΕΟΦ σήμερα. Μάλιστα. 7,45. Ναι, ναι. Άρα σύμφωνα με την καταγγελία του Πολάκη, επί 2 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, το Λουσέντης πωλείται 250 ευρώ παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να πωλείται. Και ότι εδώ και 2 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εξουσία, δεν έχει κατεβάσει το Λουσέντης 250 ευρώ, εφαρμόντας την πονηρή υπουργική απόφαση του Γεωργιάδη. Λέτε, το καταλαβαίνετε που έχω μπλέξει. Μάλιστα. Ο άνθρωπος αυτός, θέλω να το κλείσω αυτό το θέμα, είναι πολύ σοβαρό. Κλείστε το όμως για να περάσουμε. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη πήγε και έκανε και την, την αναφορά στον εισαγγελέα. Την αναφορά στην εισαγγελέα διαφοράς. Και εύχομαι η κυρία εισαγγελέα διαφοράς και ο κύριος εισαγγελέας διαφοράς να ενεργήσουν γρήγορα. Διότι ο κύριος Πολάκης έχουμε για πρώτη φορά την δημόσια παραδοχή στην τηλεόραση ότι εις γνώσην τους δεν εξέδωσαν το δελτίο τιμών. Και η αιτία ήταν ο ασφικτικός πόλεμος των δανειστών. Δηλαδή δεν είχαν καθαρό μυαλό, ασχολούνται στο Υπουργείο Υγείας με τη διαπραγμάτευση και ξέχασαν να εκδώσουν ένα δελτίο τιμών που θα κατέβαζε τις τιμές σε 12.500 φάρμακα από 10 έως 50%. Μάλιστα. Αυτό έγινε και πλέον έχουμε την τηλεοπτική παραδοχή του υπευθύνου υπουργού ότι το κάνανε. Τώρα, η δικαιολογία ότι το μυαλό του δεν είναι καθαρό λόγω των δανειστών, είναι μια δικαιολογία που θα την πούνε εκεί που πρέπει, στο φυσικό τους δικαστή. Γιατί εκεί κρίνονται αυτές οι δικαιολογίες και αν έχουν βάση ή όχι. Μιλάμε για δώρο στη φαρμακοβιομηχανία. Το εμπεδώσαμε. Εκατοντάδων εκατομμυρίων. Σύμφωνοι. Λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα εσείς θα τα βρείτε, θα τα κουβεντιάσετε και στη Βουλή. Με τον Πολάκη δεν πρέπει να προβλήσετε. Δεν λέω να τα βρείτε. Αυτά προς το φάρμακο Λουσέντης για να αναπληρώνετε η ψευτιά που ακούστηκε στην τηλεόραση. Μες. Τώρα, ως προς το κελπνό, περιμένω το χαρτί με τις υπογραφές μου που αποδεικνύουν ότι είναι δική μου διορισμή. Γιατί βεβαίως, αν στο κελπνό μπαίναν και βγαίνανε χιλιάδες. Δεν μπορούσα εγώ να ξέρω από το Υπουργείο Υγείας ποιος διορίζει στο κελπνό. Έτσι, πάμε. Λοιπόν, περάσουμε και σε άλλα θέματα. Γιατί για άλλα σας χάλεσα απόψε και προέκυψε το θέμα. Είχε ενδιαφέρον. Ξεκινήσατε από τον Πολάκη εσείς. Είχε ενδιαφέρον αυτό που έγινε. Είχε πολύ για ενδιαφέρον. Να δουν οι τηλεθεατές. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και να μάθουν και οι υποστηρικτές του κυρίου Πολάκη που βγαίνουν και του δίνουν διάφορα μπράβο. Ναι, ναι. Ότι σύμφωνα με τη δική του παραδοχή τώρα πουλάνε το Λουσέντη 250 ευρώ ακριβότερα. Ο καθένας έχει τους υποστηρικτές του και εσείς έχετε. Και ο κύριος Πολάκης έχει. Αλλά όποιος άκουσε τον Πολάκη να λέει ότι το Λουσέντη έπρεπε να πωλείται 505 και βλέπει τώρα πωλείται 745. Κάτι πρέπει να κόβει το μυαλό του, όσο ΣΥΡΙΖΑ και να είναι. Έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ. Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα της... μετά από τι ώρα πήγε, πέρασε μία ώρα. Αν δεν κάνω, δεν πειράζει. Είχε ενδιαφέρον. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Πράγματι, είναι 1:45 πρώτα λεπτά. Και σε λίγα λεπτά θα πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, αλλά θα το ανοίξουμε το θέμα. Να έρθουμε στην απόφαση ήταν, του. Ήταν νομίζω μια επιτυχία τη εκπομπή που βγήκε πολλά εδώ και από αυτά και εξετέθη. Εγώ την εκπομπή θα τη χρησιμοποιήσω στι αγγελικέ αρχέ. Γιατί η παραδοχή του Υπουργού για την παρανομία τους νομίζω ότι ήταν μεγάλο νέο, μεγάλη είδηση. Λοιπόν, εσείς χρησιμοποιήσετε το δημοσιογραφικό υλικό της εκπομπής. 100%. Μα όταν έχεις ένα νόμο που ισχύει και που λέει 2 δελτία τιμών και τον Υπουργό που λέει δεν βγάλαμε γιατί μας πίεζαν οι δανειστές, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα αποδεικτικό μέσο. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ να περάσουμε στη διαπραγμάτευση και να σας ρωτήσω, αγαπητέ Αντιπρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, τι ακριβώς καταλάβατε από την απόφαση του Eurogroup, τι συμπέρασμα έχετε βγάλει. Θρίαμβος. Γιατί θέλω να σας πω ότι είμαστε λίγο μπερδεμένοι όλοι. Θρίαμβος, γιατί δεν μπερδεμένοι. Παρακαλώ. Δεν έχετε εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό του και στον κύριο Παπά και στον κύριο Τζανακόπουλο και στην κυρία Χτσόλου την άκουγα που έλεγε αυτά στον Α μετά από μένα σήμερα. Θρίαμβος. Πρέπει όλοι να βγούμε να τους ρένουμε με λουλούδια. Θρίαμβος. Αν δεν το καταλάβατε, πανηγυρίζουν, ξέρετε για ποιο λόγο, κύριε Λιάτσε. Έχουμε συμφωνία. Όχι. Κύριο Ντάισεμπλου μου είπε δεν έχουμε συμφωνία. Και άμα δεν πει ο πρόεδρος του Eurogroup έχουμε συμφωνία, δεν υπάρχει συμφωνία. Για ποιο λόγο πανηγυρίζουν από χθες έξαλα, ξέρετε, έχετε καταλάβει. Γιατί γυρίζει η Τρόικα την Τρίτη. Ναι. Συγγνώμη, κύριε Λιάτσε, δεν θα τρελαθώ. Εσείς τους βγάζετε και πιο συχνά από μένα και πιο πολύ φίλες από τη δική μου. Ερώτηση. Αυτοί δεν θα διώχναν την Τρόικα. Όλους τους. Αυτοί ήταν πιο φίλοι, σας είπα. Αυτοί δεν θα διώχναν την Τρόικα. Δεν έχω πολιτικούς φίλους. Εντάξει, αυτοί δεν θα διώχναν την Τρόικα. Έτσι λέγανε. Έτσι λέγανε. Δεν θα καταργούσαν. Δεν γράφετε εσείς την Κόντρα News πρωτοσέλιδα. Ναι. Ο Αλέξης κατήγγειλε την Τρόικα. Δεν γράφετε την Κόντρα News πρωτοσέλιδα. Ο Αλέξης κατήγγειλε την Τρόικα. Ωραία, ερώτηση. Αν σας έλεγα εγώ το 2014
ότι θα έρθει η μέρα που ο Τσίπρας, ο Τζανακόπουλος, ο Παπάς και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα πανηγυρίζουν γιατί πέτυχαν να πείσουν την Τρόικα να γυρίσει. Τι θα μου λέγατε? Ναι. Τι θα μου λέγατε, κύριε Λιάτσε? Για πείτε μου τώρα κάτι. Όχι. Τι θα μου λέγατε? Αφήστε τώρα τις ερωτήσεις σε μένα. Αφήστε θέλω τις... να πείτε στον κόσμο. Πείτε στους πολίτες τις δικές σας θέσεις. Και μην απευθύνεστε σε μένα. Αυτό που λέω δεν είναι δική μου θέση. Μα τι μου λέτε? Που λέω είναι η μην ρωτάτε εμένα. Εσείς πείτε τις δικές σας θέσεις. Ξαναλέω. Ναι. Είχαμε μια απόφαση χθες του Eurogroup. Είχαμε μια απόφαση του Eurogroup. Η απόφαση σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Γερούν Ντάισενμπλουμ, είναι. Δεν υπάρχει ακόμα. Έρχονται συμφωνία. Οι θεσμοί την άλλη Τρίτη. Η Τρόικα του λέει. Η Τρόικα λοιπόν. Έρχεται η κουαρτέτο, Τρόικα, θεσμοί. Όπως θέλετε το λέτε. Άρα πανηγυρίζουμε και πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες πανηγυρίζουν. Για ποιο λόγο? Επειδή, έρχονται, γιατί επειδή έρχεται η Τρόικα. Αυτό λέτε. Γι' αυτό πανηγυρίζουν. Τώρα, η δική σας θέση. Αυτή που θα τους διώχνανε. Η δική σας θέση. Είναι, δεν είπα ποτέ είναι θετική εξέλιξη ότι έρχεται η Τρόικα στην Αθήνα. Και είναι θετική. Αυτό θέλω να σα πω. Για να το δούμε λοιπόν. Εγώ θέλω να κλείσει αξιολόγηση. Θέλετε να εγώ έχω ψηφίσει από το πρώτο μνημόνιο. Εσείς λέγατε να μην κλείσει αξιολόγηση να πάμε σε εκλογές όμως. Πριν 15 μέρες. Κάνετε λάθος. Τι λέγατε? Αυτό το όλο το βίντεο δεν έχετε δείξει. Πείτε μας τι έχετε πει. Γι' αυτό είστε εδώ. Κύριε Λιάτσε, εγώ που έχω ψηφίσει από το πρώτο μνημόνιο και έχω δεχθεί και τη δική σας κριτική σφοδρή γι' αυτό και του αγανακτισμένου που βρίζαν έξω από τη Βουλή να μην θέλουν να κλείσει αξιολόγηση. Δηλαδή έγινε ο Γεωργιάς ξαφνικά αντιμνημονιακό. Και γίνανε μνημονιακοί του ΣΥΡΙΖΑ, θα τρελαθούμε. Προφανώς θέλω να κλείσει αξιολόγηση. Αυτό το οποίο είπα στον κύριο Αυτιά είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι πιστεύω, με τη γνώση που έχω μετά από 7 χρόνια μνημονίου, ότι ένα κομμάτι των μέτρων που θα μας βάλουν τώρα να νομοθετήσουμε, δηλαδή ένα κομμάτι των συντάξεων που θα κοπούν και ένα κομμάτι των φόρων που θα αυξηθούν, το βάζουν οι ξένοι γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στον Τσίπρα. Και έλεγα να γίνουν γρήγορα οι εκλογές. Γιατί αν κλείσει η αξιολόγηση από τον επόμενο Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχει λιγότερα μέτρα. Δεν είπα να μην κλείσει η αξιολόγηση. Είπα ότι από το να την κλείσει ο Τσίπρας ή να την κλείσει ο Μητσοτάκης. Θα ήταν καλύτερο να την κλείσει ο Μητσοτάκης. Θα προτιμούσατε να την κλείσει ο Μητσοτάκης. Τώρα όμως την έκλεισε ο Τσίπρας. Ή πάει να την κλείσει ο Τσίπρας, θα δούμε γιατί ακόμα έχει δρόμο. Ας πούμε ναι. Θα την κλείσει, ας πάρουμε αυτή την υπόθεση. Θα την κλείσει με τι πράγμα? Με προνομοθέτηση. 2% του ΑΕΠ μέτρων. Για το 19 ποιους... και... Από το 19 και μετά. Θα δούμε, γιατί η έξοδο είναι από το 18, ότι είναι το αφορολόγητο. Εγώ θα μου επιτρέψω να έχω μικρή εμπιστοσύνη σε ό,τι λέει η κυβέρνηση, γιατί μονίμως διαψεύδεται. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τσακαλώτος, πριν από ένα μήνα, όταν βγήκε από το Eurogroup, αν θέλετε, υπάρχει το βίντεο, το είχα παίξει με το μεσημέρι εδώ. Παρακαλώ, το παίξατε σήμερα. Ναι. Συνεχίστε όμως. Βγήκε ο κύριος Τσακαλώτος μετά από το Eurogroup και είπε: δεν θα προνομοθετήσουμε μέτρα, γιατί αντιβαίνει στο Ελληνικό Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Αυτό είπε ο κύριος Τσακαλώτος ένα μήνα πριν. Μάλιστα. Ένα μήνα μετά, ο ίδιος κύριος Τσακαλώτος λέει: θα προνομοθετήσουμε μέτρα και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Λέει το ανάποδο από αυτό που λέγε. Επειδή λοιπόν οι έξω επιμένουν ότι το αφορολόγητο θα ισχύει από το 18 και τα υπόλοιπα μέτρα θα ισχύσουν από το 19 και θα είναι 2% του ΑΕΠ ή 3,6 δισεκατομμύρια. Δια 2. Και θα αφορούν. Όχι, δεν είναι δια 2. Δια 2 είναι. Ναι, είναι μόνιμα μέτρα αυτά. Ναι. Είναι εσείς λέτε μέτρα. Ότι το 1,8 θα είναι πριν το 18 και το 1,8 δεν ξέρω μετά. Πόσο, το αυτό ποσό, λέτε. Όχι, δεν ξέρω το ποσό. Θα είναι τη μείωση του αφορολογήτου το 18. Γιατί έχει ναι. Να κάνει και με τη μείωση της τρύπας του 18 που πολλοί ναι, ναι. Άλλο λέω. Λέω λοιπόν ότι ο Τσίπρας συμφώνησε ότι θα κόψει οριζόντια τις συντάξεις μέσω της καταργήσεως της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς και ότι θα αυξήσει σε όλους τους Έλληνες τους φόρους μέσω της μειώσεως του αφορολογήτου. Για να καταλάβετε, ένας άνθρωπος που παίρνει σήμερα 7.000 ευρώ εισόδημα δεν πληρώνει φόρο. Γιατί είναι κάτω από το αφορολόγητο όριο. Ένας άνθρωπος με 7.000 ευρώ εισόδημα, εάν πάει το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ, θα πληρώνει. Τι πληροφορίες έχετε εσείς, πού πιστεύετε ότι θα πάει? Γιατί εμείς έχουμε καταλάβει ότι θα είναι κοντά στις 6.000 το αφορολόγητο. Κάπου εκεί ακούω κάπου εκεί ότι θα πάει. Ναι. Φαντάζομαι κάπου εκεί θα πάει. Όμως το σημαντικό ποιο είναι τώρα? Ότι ο Τσίπρας δέχτηκε να κόψει τις συντάξεις και να αυξήσει τους φόρους σε όλους τους Έλληνες. Αυτό το δέχτηκε. Τώρα, ποιο είναι το περιτύλιγμα? Υπάρχουν αντίμετρα. Πάω στο περιτύλιγμα. Λέει τώρα ο Τσίπρας. Μα αν πετυχαίνω τους στόχους. Κάνω μια παύση. Η κυρία Χτσιόγλου στον Α ισχυρίστηκε. Αυτό μένει να το επί το άκουσα την κυρία Τσόλου. Δεν το έχω καταλάβει έτσι. Ναι, ναι. Η έξω, η ανακοινώση του κυρίου Ντάισενμπλουμ, η ανακοίνωση του Βερολίνου πριν από λίγη ώρα. Δεν λέει αυτό. Αλλά οφείλω να ενημερώσω τον ελληνικό λόγο τι είπε η υπουργός. Η υπουργός είπε ότι θα ισχύουν οι αντισταθμιστικοί φόροι, δηλαδή η μείωση των φόρων, οι αντισταθμιστικοί, είτε πιάσουμε το στόχο του 3,5% είτε δεν το πιάσουμε. Ενώ οι έξω λένε ότι η συμφωνία λέει ότι όσο περνάμε πάνω από το 3,5% θα ενεργοποιούνται αυτοί οι αντισταθμιστικοί φόροι. Μα ούτως ή άλλως με την προηγούμενη συμφωνία,
Αν παίρναγε στο στόχο, δεν μπορούσε η κυβέρνηση να μοιράσει λεφτά. Να περιμένουμε όμως να δούμε ακριβώς πώς θα είναι η συμφωνία. Γιατί όλα αυτά να το δούμε. Είναι μια περιραίωσα ατμόσφαιρα. Ναι, παρακαλώ. Δέχομαι ότι εδώ υπάρχει μια δημόσια διαφωνία μεταξύ των υπουργών που βγαίνουν στα κανάλια στην Ελλάδα και μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών που μιλάνε στους δικούς τους λαούς. Τώρα μένει να δούμε ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια. Λέει την αλήθεια ο Τσίπρας, ο οποίος λέει στην Ελλάδα ότι θα ισχύσουν οι αντισταθμιστικοί φόροι είτε πιάσουμε το 3,5% είτε όχι. Αυτό θα το δούμε. Λέει την αλήθεια ή έξω. Μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε αυτό. Πάντως σε κάθε τώρα περίπτωση, να σας ρωτήσω κάτι, ναι. Η μείωση των συντάξεων και η μείωση των αφορολογίων του είναι πράγμα που το απεδέχθη ο Αλέξης Τσίπρας. Οι πληροφορίες, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη, ακούστε με λίγο. Ναι. Οι πληροφορίες λένε. Τα ακούσαμε αυτά που λέτε εσείς για τη μείωση του αφορολόγητου, μείωση των συντάξεων. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι μέσα και τα εργασιακά για τις εμμοδικές απολύσεις. Αλλά αυτά είναι μέσα στην τρέχουσα αξιολόγηση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εδώ μιλάνε από την άλλη για τα αντίμετρα που λέμε, για μείωση έμφυα 35 έως 40% με συνολικό επανασχεδιασμό του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας 1 το κρατούμενο. Ναι. 2. Μείωση ΦΠΑ στην ενέργεια από το 13 στο 6, στις μεταφορές δημόσιες και ιδιωτικές. ΦΠΑ από το 24 στο 13 και μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής από το 24 επίσης στο 13. Εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών θα γίνει επανεξέταση. Αύξηση στοχευμένων δαπανών για το κοινωνικό κράτος σε περίπτωση μείωσης κοινωνικών δαπανών. Και κάτι που δεν έχουμε κουβεντιάσει ακόμα και δεν έχει κουβεντιαστεί ακόμα, υπάρχει ένα Eurogroup στις 20 Μαρτίου, όπου εκεί η ατζέντα θα είναι να αποφασιστούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Και οι στόχοι του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά. Να τα δούμε. Είναι στη θετική κατεύθυνση. Κάθε μείωση φόρων είναι θετικό πράγμα για μένα. Αλλά ακούστε κύριε Λιάτση, τι λέει η κυβέρνηση. Ότι αν όλα πάνε καλά, θα μειώσουμε το ΦΠΑ στην εστίαση από το 24 στο 13. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν παρέλαβε ο κύριος Τσίπρας στην εξουσία, ήταν ο ΦΠΑ στην εστίαση 13. Τον είχε κάνει ο Σαμαράς, αν θυμάστε, και με αντίρρηση της Τρόικας, γιατί ο Σαμαράς τον είχε παραλάβει 23. Και τον έκανε 13. Ο Τσίπρας τον έκανε 24 από 13. Μάλιστα. Και μας λέει τώρα η κυβέρνηση, αν όλα πάνε καλά και αφού θα σου έχω μειώσει τη συντάξη οριζόντια και θα σου έχω αυξήσει τους φόρους οριζόντια, αν όλα πάνε καλά, θα σου πάω το φόρο στην εστίαση εκεί που ήταν τη μέρα που ανέλαβα πρωθυπουργός, τότε μιλάμε το 19-20, από 5-6 χρόνια. Το βρίσκω λογικό αυτό. Ναι, να σας πω κάτι. Τώρα που γίνεται. Το βρίσκω λογικό αυτό. Τώρα που γίνεται μια διαπραγμάτευση. Το βρίσκω λογικό. Ακούστε. Λέει, εσείς λέτε επιτυχία. Να γυρίσει εγώ δεν λέω ούτε επιτυχία, εκεί που τον είχε πάει ούτε αποτυχία. Εμένα ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μου και η μεγάλη μου αγωνία. Ναι. Να μην επιβαρυνθεί ο μεσαίος και ο φτωχός Έλληνας. Μα είναι δυνατόν να μην επιβαρυνθεί λοιπόν, θα μείνει το λοιπόν, αυτό είναι, αυτή είναι η αγωνία μου. Και αυτό, αν αυτή είναι η αγωνία σας. Βεβαίως και πολύ μεγάλη αγωνία. Το σέβομαι ότι είναι. Και νομίζω ότι είναι και η δική σας και όλων των. Ναι, αλλά τότε θα πρέπει να μην με ρωτάτε αν πέτυχε κάτι καλό η κυβέρνηση. Γιατί ο φτωχός Έλληνας, κύριε Λιάτσε, δεν τον νοιάζει αν θα μειωθεί 30% ένφια. Ο φτωχός Έλληνας που δεν έχει ακίνητο. Το νοιάζει που θα χάσει τη σύνταξή του από 10-20% και τη μικρή σύνταξη. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και που θα πληρώνει δεν παραπάνω φόρο. Δεν έχει αυτή η περίπτωση. Άρα μη μου λέτε αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που θα μειωθεί η σύνταξή τους. Κατηγορία. Όχι, σας είπα ότι είναι μικρή. Και δεν έχουν σπίτι. Είναι πράγματι γιατί ακούστε, ένα πράγμα που δεν έχει απαντηθεί. Ακούστε το χειρότερο. Ο ανάλγητος Σαμαράς και ο Βενιζέλος, οι ανάλγητοι της Γερμανοτσολιάς που τους λέγανε τότε, όταν μειώσαν τη συντάξη τον Νοέμβριο του 2012, είχαν ψηφίσει σκαλοπάτι τα 1.000 ευρώ. Κάτω από τα 1.000 ευρώ δεν πειράχθηκε καμία σύνταξη του Σαμαρά Βενιζέλου. Ήταν από τον Παπανδρέου προηγούμενες. Μάλιστα. Μην τα ανοίξουμε το κεφάλαιο αυτό με τη συντάξη. Μην τα ανοίξουμε. Επί Σαμαρά, μην τα ανοίξουμε το κεφάλαιο τη μείωση των συντάξεων. Παρακαλώ. Δείτε το μνημόνιο του Νοεμβρίου. Παρακαλώ, παρακαλώ, 7 παρακαλώ. Νοεμβρίου του 2012 ψηφίστηκε. 40% χάσανε οι συνταξιούχοι. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίστε. Οι συντάξει χάσανε οι συνταξιούχοι υψηλότεροι των 1.000 ευρώ, σα λέω. Το όριο που μπήκε που απαγορευόταν να μειωθεί η σύνταξη ήταν τα 1.000 ευρώ. Έρχεται η κυβέρνηση κοινωνική σωτηρία. Ξέρετε τι ποσοστό ήταν η συντάξη πάνω από 1.000 ευρώ. Πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα. Δεν είπα εγώ όχι. Εγώ σας λέω τι έγινε. Παρακαλώ. Έρχεται η κυβέρνηση κοινωνική σωτηρία του Αλέξη Τσίπρα τον Ιούλιο του 2015 και βάζει. Διαφημίσεις. 2% υπεραιοποίηση τη κύριε συντάξη και 6% σε επικουρικές. Και έτσι κόβει οριζόντια όλες τις συντάξεις και τις χαμηλές. Πάει μετά η κυβέρνηση κοινωνική σωτηρία του Αλέξη Τσίπρα και κόβει το ΕΚΑΣ. Το οποίο αφορά μόνο τους χαμηλούς συνταξιούχους. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας του Αλέξη Τσίπρα και κόβει οριζόντια τις συντάξεις και τις χαμηλές συντάξεις δια της καταργήσεως της προσωπικής διαφοράς. Με συγχωρείτε κύριε Λιάτση, εσείς θα τους καταγγείλετε για αυτά. Δεν θα τους καταγγείλετε ότι παίρνουν τα λεφτά των φτωχών ανθρώπων. Λοιπόν. Δεν θα νοιάζουν οι φτωχοί άνθρωποι σας κύριε Λιάτση. Παρακαλώ, λοιπόν, ηρεμήστε. Μην φωνάζετε. Γιατί δεν το θέτετε, γιατί του χαϊδεύετε. Χαϊδεύουμε. Βεβαίως χαϊδεύετε. Σοβαρά το λέτε. Κόβουν τη συντάξη των φτωχών ανθρώπων και το παίζουν και αριστεροί και ανθρωπιστές.
Και βγαίνει και ο Πολάκη και τα μούτρα και μιλάει και δεν ήξερε πόσο κάνει το Λουσέν τη για να λασπώνει την πάλι. Θα πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε για την οικονομία. Σας λέω λοιπόν. Λοιπόν, αφήστε το κύριο Πολάκη. Σας νοιάζει ότι μειώνει τις συντάξεις των φτωχών ανθρώπων. Ασφαλώς και με νοιάζει. Άρα λοιπόν, πάτε, ελάτε μαζί με ό,τι καταγγείλουμε. Ασφαλώς και με νοιάζει. Ελάτε μαζί με ό,τι καταγγείλουμε. Εγώ, τι φοβάστε. Γεωργία, δεν είμαι τι του γράφει κόντρα νιου, μπράβο στο πρωτοσέλιδο. Ποιο το γράφει το κόντρα νιου. Σας έλεγε μπράβο, Αλέξη, χωρίς μέτρα. Ποιο το λέει. Κάντε πολύ μεγάλο. Θα σας διαψεύσω λοιπόν. Θα σας διαψεύσω. Δείξτε το πρωτοσέλιδο τη κόντρα νιου γιατί αρχίζει και μας την μπαίνει πολύ άσχημα ο κύριος Γεωργιάδης, φίλες και φίλοι. Πρώτον, λέει, μην ψηφίσεις μόνο στα μέτρα, Αλέξη, γιατί θα οδηγηθεί σε αυτοκτονία η αριστερά. Διαφορετικά, πες στους ξένους ότι θα κάνουμε δημοψήφισμα για ευρώ ή δραχμή και να αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Δεν το βλέπεις ότι μας κοροϊδεύουν οι ξένοι. Άλλα μας έλεγαν χθες και άλλα μας λένε σήμερα. Και ακούστε. Πολιτική αυτοκτονία για το ΣΥΡΙΖΑ για την αριστερά ενδέχεται να αποτελέσει η υπερψήφιση των μέτρων που με φορτικότητα απαιτούν οι δανειστές για τη μείωση στο φορολογίο του και τις περικοπές της συντάξης μόνο από την πλειοψηφία των βουλευτών του κυβερνητικού συνασπισμού. Μία τέτοια εξέλιξη θα έδινε τη δυνατότητα στο παλιό διαφθαρμένο πολιτικό σύστημα να χρεώσει την κυβέρνηση όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που απαιτούν οι ξένοι το κολύφι. Είναι σίγουρο. Με προσέχετε. Προσέχετε. Αφήστε το κινητό σας. Όχι, μου λέει το Λουσέντι. Είναι σίγουρο. Αφήστε το Λουσέντι. Έχετε κολλήσει με το φάρμακο. Με λάσπρο στην τηλεόραση. Παρακαλείστε στη Βουλή. Στην εισαγγελία και στη Βουλή αυτά. Καλά, αυτά στην εισαγγελία. Παρακαλώ. Ακούστε τώρα παρακάτω. Τη γράφει κόντρα νιούς που θα τη βρουν το πρωί οι αναγνώστες. Είναι σίγουρο ότι η ψήφιση μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία του νέου μνημονιακού πακέτου θα προκαλούσε ακατάσχετη αιμορραγία ψηφοφόρων στο ΣΥΡΙΖΑ και θα οδηγούσε στη διάρρηξη της σχέσης που έχει οικοδομήσει ο Αλέξης Τσίπρας με το λαό. Χαϊδεύουμε τον Τσίπρα. Ναι, τι θα πει. Βλέπετε τι θα... να τον χαϊδεύουμε τον Τσίπρα. Βάλε 180 ψήφους ο Τσίπρας. Πάλι τα ίδια. Δεν το χαϊδεύει. Δεν το χαϊδεύει φυσικά. Παρακαλώ, εντάξει, δεν το... Συγγνώμη, κύριε Λιάτση. Δεν το κατάλαβατε καλά. Ο Τσίπρας λοιπόν είναι προσωπικό. Αφήστε τις εφημερίδες, αφήστε τα κανάλια. Εγώ σας κάλεσα εδώ πέρα για να ακούσουμε την άποψη. Εγώ σας φημώνω. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας έχει την ευθύνη της διαπραγμάτευσης. Ο κύριος Τσίπρας απέτυχε και φέρνει αυτά τα μέτρα και θα τα φορτώσετε στη Νέα Δημοκρατία. Μακάρι να έρθει με 180 στη Βουλή. Δεν θα πάρει 180, θα πέσει και θα σκάσουμε. Μακάρι. Θα τολμήσει να φέρει 180. Ρε, ρισκάνω αυτή τη καρεκλίτσα. Δεν ξέρω να καλάσουν, Εμιλία, δεν ξέρω καλά ακόμα. Αυτοί για να είναι πάντα βουλευτές και να παίρνουν τη βουλευτική αποζημίωση, ούτε αριστερά πιστεύουν, ούτε δεξιά πιστεύουν, ούτε από πάνω πιστεύουν, ούτε από κάτω πιστεύουν. Αυτοί πιστεύουν οι βουλευτές μόνο στη βουλευτική αποζημίωση. Πλάκα μου κάνει τώρα. Ό,τι και αν του λέω, Αλέξη, θα ψηφίζουν. Δεν υπάρχει κανένα όριο που δεν ψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτητών Ελλήνων στο πληροφορό. Και το έχω πει αυτό και έχω βάλει και στοίχημα. Δεν θα χάσουν ούτε ψήφο. Θα κόβουν τη συντάξη των φτωχών ανθρώπων και θα πανηγυρίζουν ότι δίθεν πετύχαν την καλή συμφωνία για να βγάλουν όλους τους άλλους τρελούς. Αυτό θα γίνει. Και γράψτε το βίντεο να το κρατήσεις. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση με επιχειρήματα. Γιατί δεν είναι επιχείρημα αυτό που σου λέω. Να σας κάνω τις ερωτήσεις μου. Συγγνώμη, δεν είναι επιχείρημα. Να απαντάτε. Του ΣΥΡΙΖΑ και το ΑΝΕΛ τη βουλευτική αποζημίωση. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Μάλιστα. Θα τα πρώτη φορά. Λοιπόν, ενώ οι άλλοι, τον άλλο κομμάτι δεν τη θέλουν. Σου υπενθυμίζω, στα άλλα κόμματα τα κακά, τα παλιά, τα διεφθαρμένα, μάλιστα, σε κάθε μνημόνιο φεύγαν και 20-30. Σε κάθε μνημόνιο. Υπήρχαν και μερικοί βουλευτές που λέγανε: εγώ δεν αντέχω να ψηφίσω. Τα θυμάσαι καθόλου αυτά, Μίλη Ελιάτσε. Η πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα που τα ψηφίζει και τα κόβει όλα και πανηγυρίζει είναι αυτοί, οι καλοί αριστεροί, οι οποίοι θα κάναν και θα διώχναν και την Τρόικα. Είχα την κυρία Χτσιόγλου στον Αλφα και θα θυμηθώ να ανεβάσω αυτό το πρωί, ναι, ναι, στο Twitter μου το βίντεο. Χαμός, που έλεγε, θέλει, χαμός. Όταν έρθει πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε σε διαφημιστικό. Ακούστε, για έλεγε παρακαλώ, πείτε το, πείτε το. Που τώρα είναι υπουργός εργασίας. Όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξορίσουμε την Τρόικα. Και τώρα η ίδια Χτσιόγλου πανηγυρίζει από κανάλι σε κανάλι γιατί την Τρίτη γυρίζει η Τρόικα. Αυτή η Τρόικα θα την εξορίζανε. Και πανηγυρίζει η κυρία Χτσιόγλου. Και πανηγυρίζει ο Κατρούγκαλος. Και πανηγυρίζει ο Νίκος ο Παπάς. Και πανηγυρίζει ο Πάνος ο Καμένος. Και πανηγυρίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί πανηγυρίζουνε, προσέξτε. Γιατί θα γυρίσει, παιδιά, η Τρόικα. Αυτά τα παιδιά τα αντιμνημονιακά. Αυτά τα παιδιά τα αγανακτισμένα. Αυτά τα παιδιά που θα φωνάζαν Go back, Madame Merkel. Φτάσαν στο σημείο τώρα να πανηγυρίζουν γιατί θα γυρίσει η Τρόικα. Αυτό πρέπει να γράψει την κόντρα αύριο. Λοιπόν. Μπράβο, Αλέξη, που έβαλες μυαλό και πανηγυρίζεις που γυρίζει η Τρόικα. Όχι να του λέτε θα να φύγει 180. Θα κάνετε υποδείξεις πώς θα λειτουργούν οι δημοσιογράφοι. Εγώ κάνω υποδείξεις. Πάντως η κόντρα κάλεσε και τον κύριο Μητσοτάκη αν θέλει να έρθει να κάνει και εκπομπή στο κόντρα. Την περασμένη εβδομάδα. Εσείς έρχεστε εδώ. Εγώ σας λέω τι συμβαίνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Έχω εκατοντάδες mail μηνύματα. Διαφημίσεις 2 λεπτών. Και συνεχίζουμε. Μην μου λέτε πώς τον ανέχομαι τον κύριο Γεωργιάδη. Έχει το γνωστό στυλ ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα παίξω στο γήπεδο του. Εγώ να το χθεσινό. Εγώ παίζω στο, δικό μου το γήπεδο. Θα δείξω και το χθεσινό. Ο Τσαμπουκάς του Αλέξη και ο φόβος του Τραμπ έφεραν τη συμφωνία. Τώρα ήρθατε να κάνετε κριτική στην κόντρα. Μα ποιος να συντάξει τις εφημερίδες, δεν τρέπεται να κάνει. Εγώ δεν ασχολούμαι. Κόβει τη συντάξη των ανθρώπων και μας λέει ο Τσαμπουκάς του Αλέξη. Κόβει τη συντάξη των φτωχών ανθρώπων.
Τώρα κάντε κριτική. Και λέμε ο Τσαμπουκά του Αλέξη. Κάντε κριτική στις εφημερίδες. Δεν θα τρελαθούμε τώρα. Τελείως. Κάντε κριτική στις εφημερίδες. Φαντάζεστε. Θα αφήσετε να λειτουργεί δημοκρατικά το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ή θέλετε εδώ πέρα να έχουμε. Φαντάζεσαι, Εμίλη Ελιάτσε, να έκοβε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος το ΕΚΑΣ και ταυτόχρονα όλες τις συντάξεις οριζόντια. Τι θα έλεγε ο Εμίλιος Λιάτσος. Έτσι ψύχρεμα θα το αντιμετώπιζες, είμαι σίγουρος, όπως το κάνεις τώρα, ψύχρεμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα ήσουν πολύ ψύχρεμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να ηρεμήσει και ο κύριος Γεωργιάδης λίγο. Πάμε πολύ ήρεμος είμαι. Και θα τα πούμε υποκρισία στη συνέχεια. Υποκρισία δεν μου αρέσει. Και αυτοί που σας λένε πως τον ανέχετε τον Γεωργιάδη, να μας πούνε αν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ πρώτα. Γιατί αν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάνε τόσο Σύνταγμα να χορέψουν. Γιατί είναι αδίκημα να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αδίκημα να ψηφίζει. Είναι ανοησία, δεν είναι αδίκημα. Λοιπόν, ενώ ήταν σωστό να πάνε τώρα στο Σύνταγμα Νέα Δημοκρατία να χορεύουν που γυρίζει η Τρόικα την Τρίτη. Και αν μπορούν αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι τηλεθεατές σας, να πάνε και στο αεροδρόμιο την Τρίτη να υποδεχθούν την Τρόικα με κόκκινο χαλί. Γιατί επειδή γυρίζει η Τρόικα, πανηγυρίζει ο Τσίπρας από χθες. Εκτός αν δεν το έχετε καταλάβει. Είστε πολύ επιθετικός. Ξέρεις τι έχω τραβήξει εγώ όλα αυτά τα χρόνια, Εμίλη Ελιάτσε. Είστε πολύ επιθετικός. Όταν έβγαινα και έλεγα δεν υπάρχει άλλος δρόμος να μείνουμε στο ευρώ και έβγαινε ο Καμένος στα κανάλια και έλεγε μπορούμε να είμαστε στο ευρώ χωρίς μνημόνιο και ποιος τα λέει αυτά και ο Γεωργιάδης είναι Γερμανοτσολιάς. Δεν θυμάμαι εγώ τους αγανακτισμένους κατά τη Βουλή να καεί το μπουρδέλο η Βουλή και ότι θα μας δίνουν λεφτά οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι και οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι και οι Πέρσες και οι Σουαχίλοι. Δεν τα θυμάσαι καθόλου αυτά, Εμίλη Ελιάτσε. Και έρχονται τώρα όλοι και λένε πανηγυρίζουμε που γυρίζει η Τρόικα και ένας από αυτούς δεν λέει συγγνώμη ψήφισα Τσίπρα. Σοβαρά μιλάς. Και φέραν την Ελλάδα εδώ. Θα ήμασταν στις αγορές από το Μάρτιο του 2015. Ακούσατε, Εμίλη Ελιάτσε, τύπο Κούλογλου. Ακούσατε τύπο Κούλογλου, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον κύριο Σαμαρά. Κάναμε λάθος που ρίξαμε τον Σαμαρά, είπε. Ναι. Κάναμε λάθος που ρίξαμε τον Σαμαρά. Και διπλή ανάγνωση αυτή. Ποιο είναι το διπλή ανάγνωση. Θα σας πω μετά τις διαφημίσεις. Κάναμε λάθος που ρίξαμε τον Σαμαρά, είπε ο Κούλογλου. Θα μας είχε βγάλει στις αγορές το Μάρτιο του 2015. Λοιπόν, να ηρεμήσουμε, γιατί είναι και πολύ αργά. Ήρεμος είμαι, αλλά. Δεν είστε πολύ ήρεμος, είστε πολύ ζωντανός. Πάρα πολύ ήρεμος. Σαν έφηβος. Αλλά βλέπω σαν εσένα έφηβος. Με τι ψυχραιμία αντιμετωπίζεις το κόψιμο των συντάξεων. Έτσι πρέπει να κάνω εγώ τη δουλειά μου. Το κόψιμο των συντάξεων. Το κόψιμο των συντάξεων. Το αντιμετωπίζω με ψυχραιμία. Θυμάμαι την ίδια ψυχραιμία και το 2014, την ίδια και το 2013. Σε θαυμάζω. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, να πάρει και μια ανάσα ο κύριος Γεωργιάδης. Φαίνεται ότι στα φάρμακα σας φουντώσανε λίγο. Η ιστορία των φαρμάκων σας έχει φουντώσει. Διαφημίσεις, δύο λεπτό και επανέρχομαστε. Άρα κακούργημα υπουργός και θα μην δημιουργήσεις.